έβγαλε τα μαύρα του βίντεο κλιπ και αυτή τη φορά φόρεσε λευκά. Η Τομαΐα Απέργη ετοιμάζεται και περιμένει τον ελληνικό τελικό της Eurovision. Όσο περνάνε οι μέρες, η αγωνία αυξάνεται. Η Θωμαή μάλιστα τους στίχους θα μπορούσε να τους πει σε κάποιον αγαπημένο της. Είναι κάτι το οποίο το θυμάσαι πάρα πολύ εύκολα. Θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ καλό για Eurovision. Εγώ το αγαπώ πολύ, είναι δικό μου κομμάτι. Θα μπορούσα άνετα εγώ να το έχω πει τους στίχους αυτούς σε κάποιον αγαπημένο μου. Ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός, αλλά η νεαρή τραγουδίστρια δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή της για τις άλλες συμμετοχές. Τον κύριο Αγάθο τον σέβομαι πάρα πολύ, είναι ένας πάρα πολύ αυθεντικός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή και πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει και πανέμορφη επίσης. Τον Άλεξ Λίον τον ξέρω, είναι φανταστικός παραγωγός και γνώρισα και την Τζορτζίνα τώρα. Η ίδια πάντως δεν δέχεται ότι το τραγούδι της μοιάζει με κάποιο άλλο. Τώρα αν κάτι μοιάζει, θυμίζει ρυθμικά και όλα αυτά, okay. Και εγώ στο μυαλό μου, για τα υπόλοιπα άλλα τραγούδια, έχω στο μυαλό μου αντίστοιχα τραγούδια που μοιάζουν. Φυσικά οι περισσότεροι λένε ότι υπάρχει μια κόντρα για το αν θα κερδίσει το κοινό εκείνη η Αγγελική Ηλιάδη λόγω ομορφιάς. Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Νομίζω ανοίγω σε άλλο target group. Και σαν στυλ και σαν ηλικία είμαστε τελείως διαφορετικές. Δεν το βλέπω έτσι. Νομίζω ότι το τραγούδι θα παίξει ρόλο και η ερμηνεία και το στήσιμο, όλα αυτά. Η νεαρή τραγουδίστρια όμως απάντησε και στα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για το τραγούδι της Αγγελικής Ηλιάδη. Δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα μας τον Έλληνα τραγούδι αυτό. Το θεωρώ ένα γύφτο τουρκομπαρό κάθλιο. Με συγχωρείτε, ντρέπομαι για το τραγούδι αυτό. Γιατί? Δεν θέλω να εκπροσωπεύω. Γιατί είναι τουρκομπαρό κάθλιο. Άθλιο. Είναι ίσως λίγο τραβηγμένο αυτό, αυτή η κριτική, γιατί είναι μια προσπάθεια που φαντάζομαι ότι έγινε με πολύ αγάπη και πολύ κόπο. Οπότε δεν είναι άσχημο να λέμε τόσο κακά πράγματα για κάποιον που έχει προσπαθήσει τόσο πολύ. Οι χαρακτηρισμοί του παρουσιαστή όμως σχολιάστηκαν και από τον πρώην σύντροφο της Αγγελικής Ηλιάδη, Κώστα Μιλιωτάκη, που μίλησε αποκλειστικά στο Star. Δεν ξέρω αν είναι τουρκικό, δεν ξέρω αν είναι για Eurovision. Σίγουρα στην Ελλάδα σίγουρα θα κάνει επιτυχία. Η συνταγή του Ηλία και του Κυριάκου είναι γνωστή. Εσένα σου αρέσει για την Eurovision? Δεν μπορώ να σου πω ναι ή όχι. Ο Κώστας Μιλιωτάκης όμως δεν θα ψηφίσει την Αγγελική Ηλιάδη στον ελληνικό τελικό της Eurovision, αλλά. Ποιο τραγούδι σου άρεσε περισσότερο? Του Αγάθωνα. Έχει ωραία ενέργεια γενικά σαν κομμάτι. Απλήρωτη.